Καλησπέρα σε όλους. Ένα ακόμα βίντεο unboxing. Το συγκεκριμένο είναι ένα τριβείο το οποίο ήθελα καιρό να πάρω. Είναι, πιστεύω, ένα ξυλουργικό τριβείο. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί ό,τι εργαλεία θέλει, αλλά πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα βολικό για όσους ασχολούνται με το ξύλο. Και είναι ένα τριβείο ταινίας, το οποίο είναι δίσκο από 4 έως 6 ίντσες, από 100 έως 150 μπροστά. Εγώ θα κάνω τώρα το άνοιγμα του τριβείου, να πω ότι η συσκευασία είναι στα 13 κιλά. Δεν είναι ένα μικρό εργαλείο, είναι ένα μεγάλο εργαλείο, στιβαρό όμως. Εδώ είναι οι οδηγίες χρήσης και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος που ξέρω να την βγάζω, να τις βγάζω από το σακουλάκι. Θα τις δούμε στην πορεία. Και κάπου εδώ πρέπει να κάνω το unboxing με αυτό τον τρόπο για να μην χαλάω το κυβότι. Εδώ είμαστε. Πολλές φορές είναι καλό και χρήσιμο να βλέπουμε και τον κόπο της εταιρείας να συσκευάσει το εργαλείο. Και ας κάνουμε λίγο χώρο στον πάγκο για να το μοντάρουμε. Εδώ θα χρειαστώ λίγο χρόνο να ρίξω μία ματιά στο εγχειρίδιο χρήσης και θα είμαστε μαζί πάλι σε λίγο. Τελικά ο σωστός τρόπος για να μπορέσετε να κάνετε αυτό που πρέπει σωστά είναι θα βάλετε το Allen στη σκουλικόβιδα και θα σπρώξετε το δίσκο συγκράτησης για να είμαστε σίγουροι ότι το Allen είναι μέσα. Είπαμε σκουλικόβιδα στο heavy, στο πλακέ, κομμάτι του άξονα. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Ωραία. Παίρνουμε το φράχτη, ο οποίος μπαίνει με αυτόν τον τρόπο. Έχει δύο βίδες ψηλά και μία βίδα στο πλάι. Είναι διαφορετικού διαμετρήματος οι βίδες. Λοιπόν, ροδέλα βίδα ο οποίος μπαίνει από το κάτω μέρος γιατί το στέλεχός του έχει βόλτες που μπορούμε να βιδώσουμε τη βίδα πάνω. Κάτι ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε να βάλουμε το φράχτη αυτόν. Λοιπόν, για το κλείσιμο του βίντεο, επειδή είχα μια αστοχία με την κάμερα, δεν μου έγραψε το κλείσιμο του βίντεο, θα το κάνουμε μαζί τώρα. Να πω ότι έχω αναποδογυρίσει το μηχάνημα, έτσι ώστε να φαίνεται το κάτω μέρος, πώς είναι βαλμένα πάνω στο σασί. Εδώ είναι ο άξονας με κόντρα παξιμάδι, ένα παξιμάδι από κάτω, ένα από πάνω, έτσι ώστε να μπορείς να ρυθμίσεις το ύψος του άξονα, εκεί που θες, για την ταινία. Η ταινία, να πούμε ότι είναι ανακλινόμενη, να το γυρίσω έτσι, να φαίνεται καλύτερα. Έχει ένα φράχτη για όταν είναι οριζόντιο, έτσι ώστε να μην μας φύγει κατά τη διάρκεια τριψίματος το κομμάτι που θέλουμε ή να μας εξυπηρετεί κιόλας στο να το ακουμπάμε για να φέρουμε το κομμάτι μας εκεί που θέλουμε.
Μπορεί να αφαιρεθεί όμως και να μπει αυτό το τραπεζάκι εδώ στην υποδοχή που έχει το σασί και να σφίξει με αυτή τη βίδα από το πλάι και να μείνει σταθερό. Βέβαια, για να πλησιάσει το τραπεζάκι θα πρέπει να φύγει ο φράχτης που είναι εδώ πέρα. Το τραπεζάκι μας δίνει τη δυνατότητα να μπει αμφίπλευρα, να μπει και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, κατεβάζοντας την ταινία, μπορούμε να βάλουμε το τραπεζάκι μας στην οποία που υπάρχει εδώ πέρα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι είναι κατασκευαστικό η οποία θέλει διεύρυνση. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι τα οικονομικά μηχανήματα, παύλα εργαλεία, έχουν και τα λατώματά τους. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει περάσει από το, πώς να το πω τώρα, το τμήμα ελέγχου ποιότητας. Πιθανότατα όμως να μην υπάρχει τέτοιο τμήμα εκεί που κατασκευάζονται. Λοιπόν, έχουμε το Malter Gauge, το οποίο μπορεί και αυτό να μας βοηθήσει αν και εφόσον το χρειαζόμαστε. Η κατασκευή του είναι πάρα πολύ απλή, πλαστικό σκέτο και όχι στέρεα. Εννοείται ότι όλες οι σημάνσεις που υπάρχουν πάνω τέτοιου τύπου και τέτοιου τύπου θέλουν ρύθμιση από εμάς. Δεν υπάρχει αξιοπιστία σε αυτό που έχει έρθει από το εργοστάσιο. Σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η γωνιά έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να κάνουμε την αναρρόφηση της σκόνης, γιατί είναι μηχανήματα τα οποία θα εξάγουν πάρα πολύ σκόνη. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στον ταινιολιαντήρα από μπροστά, υπάρχει από πίσω, το οποίο μπορεί να έρθει η σκούπα μας και να κουμπώσει οριζόντια, ενώ εδώ πέρα θα μας δημιουργούσε πρόβλημα, εκτός αν εξήχε από τον πάγκο, έτσι ώστε να τη φέρουμε κάθετα. Άρα η γωνία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Τώρα, overall, για το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορώ να πω ότι με άριστα το 10 θα του βάλω 8, και αυτό γιατί είναι value for money. Έχει κατασκευαστικές ατέλειες, κατά την άποψή μου όχι σημαντικές, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας και θέλει να κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σίγουρα θα επιλέξει ένα επαγγελματικό μηχάνημα και όχι το οικονομικότερο της αγοράς που επέλεξα εγώ. Παρ' όλα αυτά όμως, για εμάς τους ερασιτέχνες, παρότι είμαι πλέον οπαδός του να πάρεις ένα καλό μηχάνημα για να είσαι σίγουρος ότι θα κάνεις τη δουλειά σου, θεωρώ ότι είναι ιδανικό. Γιατί οι απαιτήσεις οι δικές μου με τον τρόπο που δουλεύω, με τα project που φτιάχνω, θεωρώ ότι το να έδινα παραπάνω χρήματα δεν θα είχα κάτι άλλο, ας πούμε, να κερδίσω από τη χρήση ενός μηχανήματος. Χρήματα που μπορώ να δαπανίσω για να πάρω ένα ακόμα καλύτερο εργαλείο που μπορώ να χρησιμοποιώ πιο συχνά. Αυτά τα λίγα, όποιος θέλει με ρωτάει και στα σχόλια. Είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο στα χέρια μου. Θα το δω στην πορεία, ίσως κάνω και ένα review αργότερα μαζί με κάποια άλλα εργαλεία που έχω αγοράσει. Είναι βίντεο unboxing, άλλωστε, δεν είναι review του μηχανήματος. Ευχαριστήσω όλους για το χρόνο σας. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.